Πολιτική επικαιρότητα τώρα. Δεν έχουν τέλος οι τριχμοί στον ΣΥΡΙΖΑ με εκατέρωθεν βολές από όλα τα στρατόπεδα. Η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη πέρασε στην αντεπίθεση. 12 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραπέμπουν. Γέρο Βασίλη, Γκλέτσο και Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Διοντολογίας για τις ακραίες τοποθετήσεις τους. Μένε το εμφύλιο στην Κουμουνδούρου. 12 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που πρόσκυνται στον Στέφανο Κασελάκη παραπέμπουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Όλγα Γεροβασίλη, τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Απόστολο Γκλέτσο, καταθέτοντας τρεις ξεχωριστούς φακέλους, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονικά αρχεία και βιντεοληπτικό υλικό με ακραίες, όπως χαρακτηρίζουν, τοποθετήσεις και δηλώσεις τους. Θέλοντας να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία μας, παραπέμψαμε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Δεοντολογίας τους κυρία Γεροβασίλη, κύριο Ζαχαριάδη και κύριο Γκλέτσο, έτσι ώστε να επιληφθεί των ανωτέρων περιστατικών και να πράξει όσα ορίζει το καταστατικό, επιβάλλοντας αν έτσι κρίνει τις αναγκαίες πειθαρχικές κυρώσεις. Εγώ δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Σαν να ήρθαν τα άγρια, ας πούμε, να διώξουν τα ήμερα. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση πολιτικού αντιπερισπασμού για να ρίξει λάδι στη φωτιά και να διχάσει. Εγώ δεν θέλω να διχάσω. Εγώ θέλω να ενωθεί το κόμμα και να απομονωθεί η τοξικότητα και οι ακραίες φωνές, οι οποίες είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Ο Στέφανος Κασελάκης δείπνησε με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Έδεσα, αφήνοντας αιχμές κατά των αντιπάλων του. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το οποίο γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και βλέπετε να σας κουνάνε το δάχτυλο μερικοί που πληρώνονται από το κόμμα. Και αυτό αμέσως πριν αλλάξει το καταστατικό, για να μπορείτε εσείς να έχετε δύναμη και φωνή μέσα στο κόμμα, ότι κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Ούτε εγώ. Υπήρξε σε κάθε πολιτική ανεπάρκεια. Ό,τι δημιουργούν προβλήματα στο κύρος και στην αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απολογηθούν. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Θέλουμε να ξαναχτίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουμε ένα κόμμα γιορταχή. Ούτε ένα κόμμα μονοπρόσωπη εταιρεία. Αλλά και σε επίπεδο στελεχών, όλοι εναντίον όλων με επίδικο την υποψηφιότητα Κασελάκη. Είναι ξένο σώμα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ξένο σώμα και στο σύνολο της Προοδευτικής Παράταξης. Τελείως. Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ούτε αρχές, ούτε αξίες. Ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό κλίμα. Ένα κλίμα το οποίο δεν μας τιμά. Και θεωρώ ότι έχουν μεγάλη ευθύνη όλοι αυτοί οι οποίοι εμπνεύστηκαν, οργάνωσαν και υλοποίησαν μια εκτροπή χωρίς κανένα προηγούμενο. Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Πρόκειται για έναν τυχοδιώκτη πολιτικό απαντεώνα που κακώς βρέθηκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω και προσωπικές ευθύνες γι' αυτό. Δεν θα είμαι στο κόμμα αν είναι καν υποψήφιος. Την ίδια ώρα παρατείνεται στο ΣΥΡΙΖΑ η διαμάχη για το έκτακτο συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τις 8 έως 10 Νοεμβρίου.